Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μπάμιας λανταρές. Το φαγητό που ίσως να μην ξέρετε πώς γίνεται, αλλά μόλις σε μισή ωρίτσα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Θα φτιάξουμε το πιο παραδοσιακό λανταρό που έχετε δοκιμάσει. Θα μαγειρέψουμε τις μπάμιες στην εντέλεια και τα λαχανικά θα κάνουν ένα ολοκληρωμένο γεύμα που με λίγη φετούλα και λίγο ψωμάκι θα γίνει το αγαπημένο σας φαγητό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά μας είναι πολύ εύκολο. Χρειαζόμαστε πατατούλες. Έχω δύο πατάτες μεγάλες. Σε περίπτωση που δεν είναι τόσο μεγάλες, θα βάλετε τρεις, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Και μας χρειάζεται λίγος παραπάνω υδατάνθρακας. Οπότε η πατατούλα είναι ο κατάλληλος υδατάνθρακας που χρειαζόμαστε. Πάρτε και κόψτε μικρά κυβάκια. Εδώ. Τέλος. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Χοντροκόψτε το. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε. Ένα κρεμμύδι. Χοντροκόψτε το κι αυτό. Μία σκελίδα σκόρδο και ένα μεγάλο καρότο. Σε περίπτωση που το καρότο σας είναι μικρό, θα πάρετε δύο καροτάκια. Λοιπόν, στη μέση, εδώ, και μισό φέγγαρα. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Ουσιαστικά όλη μας η συνταγή είναι αυτή. Πάρετε ελαιόλαδο, πάρετε μία ωραία κατσαρολίτσα, θα βάλετε πάνω στη φωτιά και θα προσθέσετε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Χρειαζόμαστε αρκετό λαδάκι για να φτιάξουμε το φαγητό μας. Μην το λυπηθείτε. Είναι ένα λαδερό φαγητό. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε και λιγότερο λάδι, αλλά θα σας φανεί στη συνέχεια στεγνό το φαγητό σας. Οπότε, λαδάκι, ρίχνουμε μέσα τα λαχανικά μας και θα σοτάρουμε για 4-5 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσουν λίγο. Δεν θέλουμε να ψηθούν. Θέλουμε ίσα-ίσα να μαλακώσουν. Μόλις μαλακώσουν, θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και βουαλά, το φαγητό μας σχεδόν θα είναι έτοιμο. Με το πάρουν ωραίο χρώμα τα λαχανικά μας, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τον μπελτέ ντομάτας. Ανακατέψτε. Σοτάρετε καλά τον μπελτέ. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας με λίγο κρασί. Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί. Και μόλις δέσει η σάλτσα, προσθέτουμε τη ντομάτα μας. Ένα ζωμό λαχανικών ή ζωμό κοτόπουλο, ό,τι θέλετε βάζετε. Το νεράκι μας. Μία κουταλιά κοφτή της σούπας. Ζάχαρη, αλάτι πιπέρι, και τα μυρωδικά μας. Όχι όλα τώρα, θα προσθέσουμε τα μισά τώρα και τα μισά στο τέλος. Έχω άνηθο, μαϊντανό και δυόσμο. Θα τα χοντροκόψω, εδώ. Και την κάτω μεριά από τα λαχανικά μου, τα κουτσανάκια δηλαδή, θα πάρω και θα τα ρίξω μέσα στην ντομάτα μου. Και τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω για να τα ρίξω στο τέλος φρέσκα. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τις μπάμιες μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μπάμιες βαρμαστάτης. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο. Είναι τρυφερές και πολύ γευστικές και μαγειρεύονται εύκολα κατευθείαν από την κατάψυξη. Για μια κατσαρόλα φαγητό θα χρειαστούμε περίπου μισή συσκευασία. Οπότε κόψτε την. Okay. Θέλουμε τη μισή συσκευασία μέσα και το δύσκολο κομμάτι για αυτό το φαγητό έχει λυθεί από το παρβαστάθι, γιατί δεν χρειάζεται να καθαρίσετε, δεν χρειάζεται να πλένετε, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά τις ρίχνετε μέσα όπως είναι, ανακατεύετε καλά, χαμηλώνετε τη φωτιά στο μέτριο, καπακώνετε και σιγοβράζετε για μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα θα είναι έτοιμο το φαγητό μας, θα ρίξουμε τα φρέσκα μυρωδικά και τα σερβίρουμε. Και οι μπάμιες μου είναι έτοιμες! Κοιτάξτε τι ώρες που είναι. Μην ψήσετε παραπάνω, σε μισή ώρα θα είναι έτοιμες. Βγάλτε από τη φωτιά, ρίξτε τα υπόλοιπα μυρωδικά που έχουμε αφήσει στην άκρη, τα φρέσκα μυρωδικά. Δυόσμο, άνηθο και μαϊντανό. Κάνετε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Αν μας αρέσει το λεμόνι, μπορείτε να βάλετε και λίγο λεμονάκι. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Το πιο νόστιμο φαγητό, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι, ολοκληρωμένο. Γιατί έχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, φυτικές ίνες, τα πάντα όλα. Και θα ρίξω λίγο φρέσκο λαδάκι από πάνω. Όπως θα ρίξω λίγο φρέσκο λαδάκι πάνω από τη φέτα μου. Και λίγο φρέσκο λαδάκι στις ελιές μου. Λίγο ριγανίτσα πάνω από τη φέτα. Και λίγο πιπέρι πάνω από τις πάντες. Τέλειο. Ψωμάκι. Και έχετε το πιο ωραίο γεύμα ever. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, πατατούλα, λίγο απ' όλα.
Βάλτε φρέσκο λαδάκι από πάνω. Θα με θυμηθείτε. Άνηθος, γιόσμος, μαϊντανός και όλα τα λαχανικά έχουν στη θέση το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά είναι ο ορισμός του λαδερού. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή, ελπίζω να τη φτιάξετε, ελπίζω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο και φυσικά να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!